Κύριε και πάλι, συνεχίζουμε. Πραγματικά μπορώ να πω ότι έχουμε εξαιρετικά ενδιαφέροντα πάνελ και ενδιαφέρουσες κουβέντες και βγαίνουν ειδήσεις. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά τώρα να φιλοξενούμε και να συζητήσουμε για τα επόμενα 15 λεπτά με τον Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη. Έχετε το πιο δύσκολο, το Υπουργείο Πρόκληση, φαντάζομαι, για κάθε Υπουργό. Βεβαίως, εσείς έχετε διατελέσει και επίτροπος, γνωρίζετε τις διαδικασίες, τα θέματα και πώς να διαχειριστείτε αυτές τις κρίσεις. Ωστόσο, καλείστε σε μια Ελλάδα σε οικονομική κρίση εν μέσω πανδημίας να διαχειριστείτε και τα φυσικά φαινόμενα. Χτες βρεθήκατε με τον Πρωθυπουργό στη Βόρεια Εύβοια, ένα νησί που έχει πληγεί, έχει καταστραφεί. Πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Τι περιμένουν από εσάς οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας? Να δημιουργήσω λίγο ένα κλίμα πιο ελαφρύ, θα έλεγα. Ένας φίλος μου, όταν ανέλαβα το Υπουργείο, μου είπε τελικά: Αμερικανός είσαι ατίχτητη στα minefields. Ναι. Και είχε δίκιο ότι όπου βρω ναρκοπέδιο μπαίνω μέσα. Που σημαίνει. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην εκραγείτε εσείς εκεί. Το θέμα είναι να βοηθήσετε να μην γίνουν εκρήξεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μειώσουμε τις εκρήξεις. Να τις εξαλείψουμε, αποκλείεται. Έτσι. Χθες στην Εύβοια έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Παρουσιάστηκε το ολιστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Εύβοιας, που, όπως ξέρετε πολύ καλά, την ευθύνη την ανέλαβε ο κύριος Μπένος. Mm-hmm. Και είναι όντως ένα πολύ πρωτοποριακό, ολιστικό πρόγραμμα, mm-hmm. που καταφέρνει να συνδέει την οικονομική βιωσιμότητα της ανασυγκρότησης, mm-hmm. με την έγνοια για όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, από τον πολιτισμό μέχρι την βιωσιμότητα του δάσους, την αναγέννηση του δάσους, mm-hmm. τα θέματα της διαχείρισης του κινδύνου που ασχολούμαστε εμείς, στο πώς οι επιχειρήσεις θα ξαναβρούν την προοπτική τους, το πώς όλοι οι κάτοικοι οι οποίοι ασχολούνται και με το δάσος αλλά και με άλλες επιχειρήσεις θα, mm-hmm. μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε στην αναγέννηση της περιοχής. Είναι όντως κάτι πρωτοποριακό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι ένας σταθμός, ένα σταυροδρόμι στο πώς θα χειριστούμε από, mm-hmm. εδώ και πέρα θέματα ανασυγκρότησης και επιπτώσεων από φυσικές, mm-hmm. καταστροφές. Ωστόσο, επειδή πάντα το πρόβλημα της χώρας μας ήταν και η κακοδαιμονία της χώρας μας ήταν ότι είχαμε χορτάσει εξαγγελίες και έργα και επιτροπές και θα γίνει αυτό κτλ. Αλλά όταν ερχόταν η καταστροφή, όχι προετοιμασμένοι δεν ήμασταν, πηγαίναμε σε μια μεγαλύτερη καταστροφή. Αυτή τη φορά, γιατί πιστεύετε ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν και θα έχουμε αποτέλεσμα? Θεωρώ και χθες, νομίζω, για όποιον ήταν εκεί, απεδείχθη εκ των πραγμάτων ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, mm-hmm. υπάρχει χρηματοδότηση εκ των προτέρων, mm-hmm. και την ίδια στιγμή υπάρχει γνώση, mm-hmm. των αντικειμένων. Ήδη ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ένα από τα ίσως μεγαλύτερα έργα, τη σύνδεση της Χαλκίδας με την Βόρεια Εύβοια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη είναι μέρος των Ευρωπαϊκών Ταμείων η χρηματοδότηση, mm-hmm. που θεωρώ ότι μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε το συντομότερο και να αρχίσουμε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά, mm-hmm. πιστεύω ότι είναι ένα project που μπορεί να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και να δούμε την αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας. Δηλαδή να είναι ευκαιρία, mm-hmm. να, από μια καταστροφή να δημιουργήσουμε ένα καινούριο ξεκίνημα που θα συμπεριλάβει όλους τους κατοίκους και κυρίως θα δώσει μια νέα πνοή, mm-hmm. σε μια περιοχή που ήταν και κάπως υποβαθμισμένη, να πούμε την αλήθεια. Σωστά. Αυτό είναι αλήθεια, λοιπόν, και από την ανεργία. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της κακοδαιμονίας των παθογενειών, mm-hmm. της χώρας. Ναι, υπάρχουν παθογένειες, κανείς δεν το αμφισβητεί. Υπήρχε μια οικονομική κρίση τόσα χρόνια που δεν επέτρεψε, mm-hmm. και στο κράτος αλλά και στην κοινωνία να επενδύσει στα θέματα πρόληψης, προετοιμασίας, ετοιμότητας, mm-hmm. δηλαδή να σκεφτεί τα θέματα της κλιματικής ανθεκτικότητας. Και το θέμα της διαφθοράς, έτσι, ότι πάντα στη μέση έμπαινε το θέμα της διαφθοράς όταν πηγαίναμε να αλλάξουμε δεδομένα και οικιστικά και περιβαλλοντικά. Μπήκαμε σε άλλη φάση. Το ότι υπάρχουν σήμερα σπίτια που είναι χτισμένα στα ρέματα. Mm-hmm. Το ότι υπάρχουν αυθαίρετα στις δασικές περιοχές που μας δημιουργούν προβλήματα, mm-hmm. στη διαχείριση μιας πυρκαγιάς. Αυτά νομίζω είναι γνωστά σε όλους. Το ζήτημα τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε? Καταρχήν, έχει αναγνωριστεί από τον Πρωθυπουργό της χώρας και, όπως έλεγα και προηγουμένως έξω, στην Γλασκόβη, στο COP26, ο Πρωθυπουργός ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης, mm-hmm. στο Διεθνό Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης και των Αρχηγών Κρατών,
στο ότι δημιουργήθηκε ένα νέο Υπουργείο που συνδέει την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή με την πολιτική προστασία. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει αυτή η πρωτοποριακή άποψη να δείξει δείγματα γραφής στην πράξη το πώς θα αντιμετωπίσει την έννοια της πρόληψης, την έννοια της προετοιμασίας, ετοιμότητας και της αθεκτικότητας. Δύο πράγματα μόνο θα πω. Παραδείγματος χάρη, προχθές, όταν είχαμε την εξέλιξη με τις μεγάλες, με τις πολλές βροχές στην περιοχή της Δυτικής, το λέω Ακαρνανίας. 9.30 ώρα το βράδυ υπάρχει πληροφορία από τον μηχανικό του φράγματος του Μόρνο Εύβοινο ότι υπάρχει θέμα μεγάλης εισροής νερού και ενδεχομένως υπερχυλίζει το φράγμα και πρέπει να δούμε τι κάνουν. Η υπερχύλιση ενός φράγματος γίνεται με ένα σωστό μηχανικό τρόπο, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη γύρω περιοχή, να χρειαστεί εκένωση της περιοχής, να χρειαστεί πολλά. Αυτό για να γίνει σε επίπεδο πρόληψης και προετοιμασίας ετοιμότητας, εάν υπάρχει ένα σωστό συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων που θα βασιστεί σε έγκαιρα συστήματα πληροφόρησης, θα μπορέσει να προετοιμάσει και την πολιτική προστασία, αλλά και όλους μας. Θα τα έχουμε να γίνουν αυτά, Υπουργέ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ΕΓΙΣ, το οποίο είναι χρηματοδοτημένο κατά βάση από ευρωπαϊκά ταμεία, γύρω στο 1,7 δις, το οποίο θα είναι το πρόγραμμα που θα βασιστούμε να αναβαθμίσουμε την πολιτική προστασία σε αυτό που είπα, στη λογική της πρόληψης, προετοιμασίας, ετοιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέχουμε με τα χίλια από τώρα. Υπάρχουν δυστυχώς νομικίστικα κολλήματα, προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Πιστεύω όμως ότι στην επόμενη αντιπυρική περίοδο θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την ικανότητα της χώρας στα εναέρια μέσα, με αντιπυρικές ζώνες, όπως πολύ σωστά ξεκινήσαμε ήδη στην Εύβοια. Ήδη έχουμε κάνει αντιπλημμυρικά έργα, τα άμεσα αντιπλημμυρικά έργα, όχι τα στρατηγικά, και γι' αυτό ενώ έχουμε βροχή δεν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Και έχει αποδειχθεί στην πράξη, που σημαίνει ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά. Δεν είναι εύκολη δουλειά, προς Θεού. Όποιος πιστεύει ότι υπάρχουν εύκολα πράγματα στις φυσικές καταστροφές, είναι αφελής. Αυτά θα τρέξουν έτσι ώστε τα επόμενα 2-3 χρόνια να στηθεί ένα σύγχρονο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων που θα περιλαμβάνει όλες τις φυσικές καταστροφές, αλλά η αντιμετώπιση θα γίνεται και προληπτικά, αλλά και την ώρα της κρίσης να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις σωστές επιχειρησιακές αποφάσεις. Επειδή μιλάγαμε σήμερα για mega trends και αυτό που περιγράφεται είναι μια mega πολιτική, όμως δεν θα ξεχάσω ότι πέρυσι τέτοια εποχή χιόνισε στην Κηφισιά και στα βόρεια προάστια, που είναι και μια εύρωστη περιοχή. Και έμειναν οι άνθρωποι πόσο καιρό χωρίς νερό. Μετά είχαμε τα ξύλα που πιάσαν και φωτιά, καταστραφήκαν τα καλώδια. Δεν σας φοβίζει λίγο αυτή η πολυπλοκότητα της κατάστασης και η διάχυση των ευθυνών, δηλαδή το μπέρδεμα με την τοπική αυτοδιοίκηση? Όλο αυτό εσείς πώς θα μπορέσετε να το μαζέψετε και να το συντονίσετε? Είπα, υπάρχουν παθογένειες σοβαρές. Υπάρχουν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, σίγουρα. Δεν λέω ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Θέλω να πω στο θεσμικό πλαίσιο πάνω θα πατήσετε, θα χτυπήσετε, γιατί φαντάζομαι και από εκεί ξεκινάνε πολλά πράγματα. Να σας πω, εκ της εμπειρίας μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει νομική αρμοδιότητα στα κράτη-μέλη. Σωστά. Έχει πολιτική αρμοδιότητα. Σωστά. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Δεν θα αλλάξουμε όλες τις νομικές αρμοδιότητες. Θα ήταν και λάθος. Αλλά η πολιτική αρμοδιότητα και ο συντονιστικός ρόλος επιτρέπει εις το νέο Υπουργείο να είναι το καμπανάκι του κινδύνου. Και μαζί με τις δυνατότητες που θα έχει μέσα από αυτή την υλοποίηση του προγράμματος ΕΓΙΣ, πιστεύω ότι βήμα-βήμα θα μπορέσει να αναβαθμίσει την ικανότητα της χώρας σε ό,τι αφορά τις φυσικές καταστροφές. Δεν λέω ότι δεν θα συμβούν φαινόμενα. Αλλά αποφασίσαμε να είμαστε αποφασιστική με βάση τη γνώση και βάση τη σύγχρονη αντίκριση της διαχείρισης των κρίσεων. Στον Πάλο, παραδείγματος χάρη. Γιατί καταφύγαμε στην απόφαση να κλείσουμε για ένα βράδυ τον Κηφισό? Διότι αυτό μας έδειχνε το μοντέλο. Μάλιστα. Εάν δεν επιβεβαιώθηκαν οι μετεωρολογικές ενδείξεις, και καλύτερα που δεν επιβεβαιώθηκαν, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις τα πράγματα στην τύχη τους. Όταν το μοντέλο, το σωστό μοντέλο, μοντέλο που έχει δοκιμαστεί παγκοσμίως, δεν είναι μοντέλο που αποφασίσαμε εμείς ένα βράδυ αυθαίρετα και λέμε αυτό είναι. Όχι.
καταφύγαμε σε μοντέλο που διαχειριζόμαστε και στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο και παντού. Και το μοντέλο μας έλεγε, εάν επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις, θα έχετε αυτό που έχετε. Λοιπόν, επειδή έχω μόνο 4 λεπτά, αλλά έχω πολλά ερωτήματα, δεν σας προβοκάρω, απλή ερώτηση είναι. Το χειμώνα, όταν αρχίζει και βρέχει, κοιτάτε λίγο τον ουρανό ψηλά και λέτε, πω θα Παναγιά μου σήμερα τι θα γίνει. Γιατί ακόμα ο χειμώνας δεν έχει μπει, Υπουργέ. Σίγουρα, όταν ασχολείσαι με αυτό το ναρκοπέδιο, όπως είπα στην αρχή, έχεις συνεχή έγνοια. Mm-hmm. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον κίνδυνο. Έτσι. Πρέπει να έχεις την ψυχραιμία να το αντιμετωπίζεις. Η ιατρική μου ιδιότητα και το γεγονός ότι πέρασα πολλές κρίσεις mm-hmm. και στην πολιτική, αλλά κυρίως στην Ευρώπη με τον Έμπολα. Ήμουν ο συντονιστής του Έμπολα. Mm-hmm. Όλα αυτά νομίζω μου έδωσαν μια δυνατότητα τουλάχιστον να διατηρώ την ψυχραιμία μου για να παίρνω συνετές αποφάσεις τη δύσκολη στιγμή. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι. Ελπίζω. Και να ευχηθούμε και ο καιρός να είναι συμμαχός. Πάντα θες σύμμαχο για την τύχη και το Θεό. Έτσι. Λοιπόν, πείτε μας πριν κλείσουμε και για τα κτίρια, για τα ανασφάλιστα κτίρια. Γιατί τώρα προκύπτει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με την έλλειψη ασφάλειας στα κτίρια. Δώστε μας. Έτσι, ένα στίγμα. Τι ακριβώς ισχύει? Ναι. Από την αρχή που ανέλαβα, είδα όντως μια μεγάλη έλλειψη mm-hmm. που υπάρχει στο θέμα της ασφάλισης των κατοικιών και γενικά της ασφάλισης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θα σας πω μόνο δύο αριθμούς να κάνουμε μια μικρή σύγκριση. Στην Ελλάδα η ασφάλιση των κατοικιών είναι γύρω στο 14,5% mm-hmm. από το σύνολο. Στην Κύπρο είναι 77%. Στη Δυτική Ευρώπη μπορεί να ξεπερνά και το 77%. Αυτό τι σημαίνει? Είχα κάποιους αριθμούς, αλλά δεν έχουμε χρόνο mm-hmm. να σας τους mm-hmm. δώσω. Απλώς ένα αριθμό να δώσω. Με βάση το τι αποζημιώνει το ελληνικό κράτος mm-hmm. λόγω των καταστροφών, είναι περίπου το 60-70% του ένφια. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου, και αυτή είναι προσωπικές μου mm-hmm. άποψεις, mm-hmm. το διευκρινίζω μήπως. Και εγώ νομίζω, επειδή δεν θα κατεβούν ούτε βουλευτής, δεν θα ζητήσω ποτέ ψήφο στην Ελλάδα. Ήρθα για μια αποστολή. Mm-hmm. Να βοηθήσω σε αυτόν τον τομέα. Άρα θα τα πείτε και πώς σας βγαίνουν. Ναι, ακριβώς όπως τα σκέφτομαι και όπως τα πιστεύω και με τεκμηρίωση στοιχείων. Και να είστε χρήσιμος. Ήρθα για να είμαι χρήσιμος. Τίποτα. Αυτό. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, όταν το 60-70% του έμφυα πάει για αποζημιώσει φυσικών καταστροφών, αυτό το κράτος κάποια στιγμή θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Mm-hmm. Και αυτή η δύσκολη θέση θα είναι πολύ οριακή για ένα κράτος που πέρασε τέτοια οικονομική κρίση. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αντασφαλίσουμε τον κίνδυνο. Mm-hmm. Αυτό κάνουν όλες οι χώρες του κόσμου, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Υπάρχουν διάφορα συστήματα. Mm-hmm. Στην Κύπρο, στην Αγγλία, υπάρχει μια παράδοση που είναι ο ιδιώτης με την ασφαλιστική εταιρεία. Όπως το σκέφτομαι και το μελετώ με κάποιους φίλους αναλογιστές mm-hmm. που ξέρω σε διάφορα μέρη του κόσμου που ασχολούνται πολύ με αυτό, στην Ελλάδα μπορεί να ήταν καλύτερο ένα τριμερές σχήμα. Όπου θα συμμετείχε και το κράτος για να μειωθεί η κίνδυνος, για να μειωθεί το κόστος της ασφάλισης. Εκτιμώ mm-hmm. ότι αν πάμε σε ένα καθολικό σχήμα mm-hmm. τριμερούς για ένα μεσαία κατοικία, ανεξαρτήτως αν είναι σε σεισμογενή περιοχή ή άλλη περιοχή, πιστεύω αν είναι καθολικό, μπορεί να πέσει και κάτω από 100 ευρώ το χρόνο. Εάν σε αυτό έχει και συμμετοχή το κράτος, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί το νοικοκυριό να το διαχειριστεί. Μιλούμε σε ετήσια βάση. Αυτό θα είναι απελευθέρωση του κράτους από ένα βραχνά που είναι απίστευτο βραχνά. Πρέπει να ανοίξουμε το διάλογο αυτό. Mm-hmm. Όταν τον ανοίξουμε, θα βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Φτάνει να ξεκινήσουμε όλοι με την πρόθεση ότι μας ενδιαφέρει το κοινό καλό, το κοινό συμφέρον. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Φορέστε τις μπαλάσκες σας και όλα σας στα συστήματα, γιατί όχι μόνο σας είναι δύσκολος, Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι.